Άρχισαν οι πρώτες κατασχέσεις χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς δημοτών που οφείλουν χρήματα στο Δήμο της Πάτρας από τέλη και κλήσεις. Γυναίκα στην Πάτρα που έχει κλείσει την επιχείρησή της από το 2007 είδε να κάνουν φτερά τα προηγούμενα 24 ώρα από τον τραπεζικό της λογαριασμό 2.000 ευρώ. Με την τράπεζα να την ενημερώνει πως έγινε κατάσχεση με εντολή του Δήμου της Πάτρας για οφειλές της ύψους 3.500 ευρώ που με τις προσαυξήσεις όμως έχουν φτάσει στις 9.000 ευρώ. Μας υποχρεώνει η κυβέρνηση να στείλουμε ειδοποίηση κατάσχεσης, απαντά ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Δεν έχει ξεκινήσει από το Δήμο Πατρέων, έχει ξεκινήσει από την κυβέρνηση. Την εντολή της κυβέρνησης μέσα από τον νόμο 5027 του 2023, όπως και την διευκρινιστική εγκύκλιο προς το δημόσιο υπόλογο του Δήμου Πατρέων που είναι ο Ταμείας, όπως επίσης και ο προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών. Εμείς τι έχουμε πει, έχουμε παράσει απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο από το 2018 και λέμε το εξής. Σε αυτούς που αποδεδειγμένα δεν έχουν ούτε μπορούν να πληρώσουν, να δίνεται δυνατότητα στα Δημοτικά Συμβούλια να διαγράφει αυτές τις οφειλές, αφού αντικειμενικά δεν έχουν να τις αποπληρώσουν και δεν πρόκειται ο Δήμος ποτέ να τις εισπράξει. Εκ της νομοθεσίας δεν απαιτείται η ενημέρωση των Δημοτών στις περιπτώσεις κατάσχεσης χρημάτων και στην Πάτρα έχουν εκδοθεί πλέον χιλιάδες εντολές κατάσχεσης από το Δήμο. Είναι χιλιάδες οι λογαριασμοί που έχουν φύγει από το Δήμο Πατρέων, από τους δύο αυτούς δημοτικούς υπαλλήλους. Αυτοί οι δημοτικοί υπάλληλοι το υπογράφουν, διότι αν δεν κάνουν κάτι τέτοιο, θα τους γίνει καταλογισμός στα πλαίσια του απολογισμού που θα κάνουν προς το ελεκτικό συνέδριο μέχρι 31 Απριλίου του 2024. Ο Δήμος Πατρέων οφείλει να προστατεύσει τους μιέχοντες και να καταβάλουν τις οφειλές τους όσοι έχουν χρήματα, ώστε να τηρήσει όλες του τις υποσχέσεις για προστασία των δημοτών του, σχολιάζει ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Σπιράλ. Ο Δήμος Πατρέων καλά θα κάνει να ασχοληθεί με την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Αυτοί που χρωστάνε και είναι έχοντες πρέπει να πληρώσουν. Αυτοί που χρωστάνε και δυσκολεύονται πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ρύθμισης. Αυτά που χρωστούνται, τα οποία έπρεπε να έχουν παραγραφεί, πρέπει να ξέρουμε και να τα βγάλουμε από τα κοιτάπια του Δήμου. Να είναι μια ξεκάθαρη εικόνα τι πρόκειται να εισφράξει και να μην γίνουν κινήσεις απέναντι σε αναξιοπαθούντες ή μεροκαματιάριδες ή ανθρώπους της πόλης, οι οποίοι έτυχε να φτάσει να χρωστούν κάποια χρήματα και δεν πρέπει να πληρώνουν την αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής που καταλήγει σε υποκρισία. Γιατί αν μου λέτε ότι ξεκίνησαν κατασχέσεις από το Δήμο, έχουμε μια Δημοτική Αρχή που θεωρητικά λέει άλλα και στην πράξη κάνει αυτό που κάνουν όλοι. Αυτό που μπορούν πια να κάνουν όσοι χρωστούν στο Δήμο είναι να προχωρήσουν σε διακανονισμό των οφειλών τους μέχρι και 72 δόσεις, γιατί οι κατασχέσεις θα συνεχιστούν. Μπορεί να κάνει το εξής, να απευθυνθεί στο Δήμο, να δει δηλαδή τις οφειλές του, μπορεί να μπει σε μια κάποια ρύθμιση. Οι ρυθμίσεις είναι από 12, 24, 48, 36, 72 δόσεις. Και εφόσον μπει στη ρύθμιση, την πληρώσει την πρώτη δόση, τότε με έγγραφο του Δήμου, των ιδίων αυτών υπαλλήλων πάλι, προς τις τράπεζες και προς τις εφορίες, γίνεται η αποδέσμευση του αριθμού φορολογικού μητρώου, όπως επίσης και το ξεμπλοκάρισμα των λογαριασμών. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση με τον ίδιο νόμο, το 5027-23 που είπαμε προηγουμένως, και κάνει το εξής. Όχι μόνο δεν αποδέχεται αυτό, ούτε τις εκατοδόσεις, όχι μόνο να αφαιρούνται οι ιτόκιοι προϋποθέσεις, αλλά σου βάζει και επιτόκιο 6,04% ετήσιο.